Να πάμε Δυτική Κρήτη, να πάμε Χανιά, να πάμε Καθαρά Δευτέρα, με φόντο μάλλον την Καθαρά Δευτέρα. Έχουμε μία εκδήλωση για τα κούλουμα στο Άλσος των Αγίων Αποστόλων. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε και τη σχετική αφίσα αυτή τη στιγμή. Φασολάδα βλέπω, εδέσματα, κατασκευή παραδοσιακού χαρταετού. Εντάξει, ο καιρός τώρα δεν θα βοηθήσει βέβαια και πολύ από ό,τι λέμε. Έτσι δεν είναι, και εμείς δημοσιογράφοι. 11 το πρωί. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Δελιγιαννάκη, τον Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Δυτικής Κρήτης. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τρίμερο να έχουμε με ασφάλεια και να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας. Από την άλλη όμως, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της εκδήλωσης της Δευτέρας. Μετά από αρκετό καιρό λόγω των χρόνων της πανδημίας, ο Δήμος Χανίων διοργανώνει στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων την Τακούλουμα, μια μεγάλη γιορτή. Ο χώρος των Αγίων Αποστόλων έτσι κι αλλιώς είναι πανέμορφος. Συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί, την παραλία, το πράσινο, τον χώρο, τους χώρους των αθλοπαιδιών. Υπάρχει άφθονος χώρος για να παρκάρουν οι συμπολίτες μας. Και εκεί ακριβώς θα επαναλάβουμε αυτό που τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια ουσιαστικά δεν έγινε. Τα κούλουμα και όλα τα έθιμα που μπορούμε να παραστήσουμε της Καθαράς Δευτέρας. Πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη? Αυτό που λέω εδώ πέρα στην εκπομπή συχνά πυκνά, ότι μετά από τρία χρόνια ήρθε η στιγμή με προσοχή πάντα να επιστρέψουμε, να αγκαλιαστούμε, να βρεθούμε, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να τηρήσουμε και να τιμήσουμε έθιμα και παραδόσεις. Ξέρετε, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και εμείς οι πρόσκοποι που έχουμε μάθει να ζούμε στη φύση και να κάνουμε πράγματα μονάχα στη φύση, ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό που νιώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, δυόμιση χρόνια. Ναι. Και αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στην ζωή στο σπίτι και στις οθόνες, πίσω από τις οθόνες. Όμως ένα πράγμα που μας χαρακτηρίζει σαν ανθρώπους αλλά και σαν πρόσκοπους είναι ότι μπορούμε εύκολα να αλλάζουμε και να ταιριάζουμε με τα προβλήματα της κοινωνίας μας και να επιβιώνουμε από αυτό. Επιβιώσαμε λοιπόν και είμαστε πολύ πιο δυνατοί νομίζω. Κάνουμε πράγματα έξω, κάνουμε πράγματα στη φύση. Εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία για να βγούμε έξω. Ο καιρός μπορεί να μην φαίνεται να είναι ιδανικός για Καθαρά Δευτέρα, για μεθαύριο. Θα είναι όμως αρκετά καλός, δηλαδή πιθανολογούμε ότι δεν θα έχουμε βροχή παρά ίσως κάποιες στάλες. Οπότε νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο Αγίου Αποστόλου. Σε ποιους απευθύνεται κάλεσμα? Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους Χανιώτες αλλά και στους ανθρώπους που θα βρεθούν στα Χανιά. Ναι. Οι Άγιοι Απόστολοι από το κέντρο των Χανίων είναι λιγότερο από 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ή αν επιθυμεί κάποιος να περπατήσει από την πόλη των Χανίων, από το παραλιακό μονοπάτι που είναι μια εκπληκτική διαδρομή, είναι περίπου 40 με 45 λεπτά. Εγώ θα έλεγα, αν ο καιρός το επιτρέπει, να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας στην πόλη των Χανίων και να προχωρήσουμε τους Αγίους Αποστόλους. Θα έχουμε μια εκπληκτική εικόνα, όπως σε εσάς προς τον Καράβολα στο Ηράκλειο, που περπατάμε σε όλη την παραλιακή και βλέπουμε όλο αυτό το πεδίο της θάλασσας που μας βοηθάει να ανοίξει η διάθεσή μας και το μάτι μας. Μια αντίστοιχη εικόνα έχουμε και από τα Χανιά. Να περπατήσει λοιπόν κάποιος μέχρι τους Αγίους Αποστόλους, να έρθει με όρεξη, με διάθεση καλή, γιατί εκτός από τα κεράσματα που ο Δήμος Χανίων μαζί με εμάς, την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χανίων, το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων που θα προετοιμάσουν και θα κεράσουν όλους τους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί, θα στηθεί και ένα μεγάλο γλέντι, γιατί θα υπάρχει ένα μουσικό σχήμα, η Εντέχνος Λαϊκή, εδώ συντοπίτες που θα διασκεδάσει και θα κριτικά φτιάξει το κλίμα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Υλικό θέλουμε να το προβάλλουμε την Τρίτη, την επομένη δηλαδή, εδώ στην εκπομπή. Όλα να πάνε καλά, να μας βοηθήσει και ο καιρός και του χρόνου να έχουμε την υγεία μας να το επαναλάβουμε. Την καλησπέρα μας.